Καλέ, έχουμε και κριτική επιτροπή. Πού είναι, δεν τους είδα. Ναι, γιατί καλέ τους κρύψατε εκεί πέρα τους ανθρώπους, που και να θες δηλαδή να τους κρύψεις, αυτοί φαίνονται τέτοιοι που είναι, με την καλή έννοια. Ας παρουσιάσουμε λοιπόν τους ανθρώπους που φέτος αποτελούν την κριτική μας επιτροπή. Ο Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης της ΕΡΤ, Δημήτρης Γόντικας. Ο παραγωγός Γιώργος Κιβέλος. Η παρουσιάστρια Ρένα Τσιτσιμπίκου. Ο συνθέτης Μίμης Πλέσας, που θα είναι και ο πρόεδρος της Επιτροπής. Η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της ΕΡΤ, Ευαγγελία Πισχερά. Ο συνθέτης τραγουδιστής Χρήστος Δάντης. Και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ και Στιχουργός Αντώνης Ανδρικάκης. Ευχαριστούμε πολύ την κριτική μας επιτροπή. Αυτά. Και τώρα, μωρή, τι κάνουμε. Εσύ πας πίσω. Εσύ πας πίσω. Όχι, εσύ πας πίσω. Γενικώς. Τι θες τώρα, να μαλλιοτραβηχτούμε, ακόμα δεν αρχίσαμε. Ναι, να μου βγάλεις το ποστής, να μας κυνηγάει ο στάμπερ. Και... ένα, δύο, τρία, break. Ένα, δύο, τρία, break. Τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Διαφημίσεις και λεφτά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, πάντα live από το Αθηνών Αρένα. Απόψε αποφασίζουμε ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision. Τόσα χρόνια εμείς έχουμε ράψει κι αν έχουμε ράψει, αλλά αυτό το φετινό εγώ με τους κανονισμούς δεν το καταλαβαίνω. Καλά, δεν είσαι εκεί μόνη, μόνο η Γιαννουλάτου τους έχει καταλάβει. Κάτσε να το πάρουμε από την αρχή. Ωραία. Περίμενε. Ναι. Πέρυσι δεν βγήκαμε 7η. Ναι. Άρα είτε η Χρήσπα, είτε ο Μαρτάκης, είτε η Καλομοίρα νικήσει. Ναι. Πάμε κατευθείαν στον τελικό. Όχι, για να καταλάβεις. Θυμήσου όσα ήξερες μέχρι τώρα για την Eurovision. Τα θυμήθηκες? Ναι, τα θυμήθηκα. Πολύ ωραία. Ξέχασε τα όλα τώρα. Oh. Διότι θα πηγαίναμε στον τελικό, γέναμε, αν δεν άλλαζαν οι κανονισμοί. Τώρα, είτε η Χρήσπα νικήσει, είτε ο Μαρτάκης, είτε η Καλομοίρα, θα περάσουμε από ημιτελικό. Από εδώ και πέρα στον τελικό θα πηγαίνει. Μόνο η χώρα που κέρδισε την προηγούμενη χρονιά, που στην περίπτωσή μας είναι η Σερβία, και οι τέσσερις χώρες που είναι ιδρυτικά μέλη του θεσμού της Eurovision, οι οποίες είναι η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία. Ασχέτως αν κάθε χρόνο βγαίνουν πρώτες από το τέλος. Α, κάτσε τώρα, περίμενε, περίμενε. Ναι, για λέγει. Δηλαδή, ναι. 10 χώρες που θα βγουν από τον πρώτο ημιτελικό. Ναι. Και 10 που θα βγουν από το δεύτερο ημιτελικό, 20. Ναι. Και 4 οι διοργανώτριες χώρες, 24. Μπράβο. Και μία η περσινή, 25 χώρες δηλαδή. Ζημάνι είσαι στα μαθηματικά, καλέ. Καλά, παιδιά, αφού το κατάλαβε η κοντή, είμαι σίγουρη ότι το πιάσατε όλοι. Πετίτ, παρακαλώ. Πετίτ. Πάντως, είναι κρίμα να σου πω κάτι για τον Σαρμπέλ. Γιατί με τους παλιούς κανονισμούς θα πηγαίναμε κατευθείαν στον τελικό. Άρα τσάμπα χτυπιόταν το παιδί δηλαδή. Και χτυπιόταν και τ' άκουσε. Αλλά εκείνος... βράχος! Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον βράχο Σαρμπέλ! Ξαναγνωρίζω τη ζωή, αλλιώς να ζήσω. Το όνομά σου μη ρώτησω, τα φιλιά σου μη ζητήσω. Όρκους να μη σου χάρισω, όνειρα μη ξανακτήσω. Τα δυο μάτια σου να σβήσω, τα δυο χείλη σου να αφήσω. Το κορμί σου να μη σύσω και την πόρτα να σου κλείσω. Θέλω να γυρίσω τώρα.
κάνω, δεν αντέχω παραπάνω. Όλο και πιο κάτω φτάνω και τον εαυτό μου χάνω. Μακριά σου θα ανάσανω, ό,τι θέλω εγώ θα κάνω. Θέλω να τι κάνω, δεν αντέχω παραπάνω, ναι. Μα τι λέω, τρελός για σένα που είσαι όλη μου η ζωή. Άφησε μ' απόψε, λέω, ό,τι θέλω, έχω τρελαθεί. Μα τι λέω, τρελός για σένα που έχω μόνο στη ζωή. Άφησε μ' απόψε, λέω, ό,τι θέλω, έχω τρελαθεί. Μα τι λέω, τρελός για σένα. Ευχαριστούμε. Ή εσύ είσαι χαζή ή εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται. Από στη μέση. Έλα στη μέση. Από στη μέση. Έλα, σου δώσω ένα φιλί. Ένα φιλί από σένα. Και ένα φιλί από μένα. Από σένα. Μουα. Ω, γεια σας φιλιά. Τι ήταν αυτό βρε που τραγούδησες. Ένα από τα καινούρια μου τραγούδια. Πώς λέγεται το τραγούδι. Σου άρεσε. Έχω τρελαθεί. Δεν έχουμε όνομα ακόμα. Το τραγούδι λέγεται Έχω τρελαθεί. Ναι. Γιατί έχω τρελαθεί για πάρτι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σαρμπέλ. Ναι, αλλά εδώ είναι ο τελικός του Eurovision, Σαρμπέλ. Και εμείς περιμέναμε να τραγουδήσει το Γεια σου Μαρία. Θα το πούμε το Γεια σου Μαρία. Θα το πούμε. Η Μαρία δεν φεύγει. Καλέ... Δεν πάει πουθενά. Εδώ είναι. Καλέ, άσε τον άνθρωπο να μας πει καινούριο τραγούδι από τον καινούριο δίσκο. Promotion κάνει. Και εγώ να το ρωτήσω και τόσα πράγματα. Εγώ θα το ρωτήσω πρώτη. Καταλαβες. Τι άλλαξε τη ζωή σου μετά την Eurovision. Τι άλλαξε. Ναι. Πολλά πράγματα αλλάξανε. Βασικά. Πιστεύω ότι κέρδισα σαν άνθρωπος πρώτα και μετά σαν καλλιτέχνης. Γιατί αυτή η εμπειρία πιστεύω ότι με ξύπνησε ψυχικά. Μάλιστα. Γιατί να πάει ένας καλλιτέχνης στη Eurovision, Σαρμπέλ. Γιατί να πάει ένας καλλιτέχνης στη Eurovision. Γιατί πιστεύω ότι όταν περνάς μια έντονη εμπειρία, ναι, μαθαίνεις κάτι λίγο παραπάνω για τον εαυτό σου. Καλό. Πέρυσι πάντως ήσουν πάρα πολύ χαλαρός και άνετος, δηλαδή φαινόταν ότι περνούσες καλά. Λες να είναι αυτό το μυστικό της επιτυχίας, το ότι κέρδισες, ας πούμε, τον τελικό της Ελλάδας. Βασικά είναι πολύ σημαντικό να δίνεις ψυχή και αγάπη πάνω σε αυτό που κάνεις και να μην ξεχάσουμε ότι αυτό που να κάνεις είναι η Eurovision, είναι για τη χώρα μας. Εγώ όλα αυτά που έκανα δεν το έκανα για μένα, το έκανα για την Ελλάδα. Μπράβο, Σαρμπέλ. Και τώρα θέλω να δώσεις μία συμβουλή στα τρία παιδιά που διαγωνίζονται απόψε. Να περάσουν καλά, να έχουν ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο, ίσως είναι πολύ μικρή, και να το κάνουν αυτό για την Ελλάδα μας. Μάλιστα. Για άκουσες. Την Ελλάδα. Τ' άκουσες, Μαρία. Άκουσες, Μαρία. Μαρία. Ναι. Μαρία. Ναι. Μαρία. Ορίστε, κυρία. Γεια σου, Μαρία. Πάμε, Μαρία. Πάμε. Γεια σου.